Είναι γνώστη στο θέμα των αυτών, έτσι κι αλλιώς έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον εκπαιδευτικό ιστορικό, τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα, και θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα εθνικά μας ζητήματα και με αφορμή βεβαίως ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιεύσει πριν μερικά χρόνια ο κύριος Παπακώστας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Να τον καλησπερίσουμε και να τα αναλύσουμε όλα αυτά σε λίγο. Καλό απόγευμα κύριε Παπακώστα, τι κάνατε, πώς είστε? Καλό απόγευμα κύριε Κουνιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα οι συζητήσεις που κάνουμε είναι χρήσιμες και είναι επίκαιρες, γιατί ξέρετε, μέσα από αυτή την ανάλυση των γεγονότων χρειάζεται να αναλύουμε και κάποια ιστορικά χαρακτηριστικά. Και θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι είστε εκπαιδευτικός και αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινητοποιήσεις στην παιδεία. Θα το πάμε όμως στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θα ήθελα λίγο να ξανασυζητήσουμε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Είχαμε μείνει όλοι μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής ότι θα υπάρξει μία ημερομηνία για να υπάρξουν κάποιες διερευνητικές επαφές. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε με αφετηρία το άρθρο σας, το οποίο έχει κλείσει το βιβλίο σας, όπως λέτε, το νέο σας βιβλίο, «Φωναχτές σκέψεις για την Τουρκία», γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την τουρκική προκλητικότητα, ωστόσο υπάρχει μια πάγια γραμμή τα τελευταία χρόνια που ίσως εμείς δεν μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπακώστα? Έτσι είναι, κύριε Κουνιάκη, έτσι είναι. Η πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει περιστασιακά και με βάση την αλλαγή της κάθε κυβέρνησης. Άλλωστε, τα τελευταία 17-18 χρόνια η Τουρκία έχει μία κυβέρνηση μόνιμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί είναι ενιαία και ομοιόμορφη, χωρίς κλιμακώσεις. Αν και εδώ που τα λέμε, η πολιτική που ακολουθούσε τα τελευταία 40 χρόνια μετά την Κύπρο η Τουρκία, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που αναλάμβανε, ήταν ενιαία και ομοιόμορφη. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι η τουρκική πολιτική αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα φορτισμένη δεν σημαίνει ότι άλλαξε κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Η πολιτική της είναι συγκεκριμένη. Έχει συγκεκριμένη στόχευση, έχει συγκεκριμένα μέσα με τα οποία επιδιώκει να προσετεριστεί συγκεκριμένους χώρους και να κερδίσει συγκεκριμένα ανταλλάγματα. Η Ελλάδα, όπως λέω συγκεκριμένα, αποτελεί όχι τον βασικό αντίπαλο, αλλά το χώρο στον οποίο θα εκδηλωθεί η αντιπαράθεση με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν θίγεται και θεωρείται μία διαμάχη τέτοια, για μένα το θέμα είναι πολύ ευρύτερο. Δεν είναι ακριβώς μία ελληνοτουρκική διαμάχη. Μάλιστα. Παίρνει πολύ ευρύτερους στόχους, διότι η πολιτική της Τουρκίας δεν εξαντλείται στο να απασχολείται με μας. Έχει άλλους πολύ ευρύτερους στόχους και πολύ σοβαρότερους για τους ίδιους. Ναι. Αυτό όμως το οποίο είχαμε επισημάνει, κύριε Παπακώστα, και στην τελευταία μας συνέντευξη εδώ, είναι ότι αυτή τη στιγμή ίσως είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε και πιστοποιούμε ή που και τα μέσα ενημέρωσης δεν αποδίδουν αυτή την προκλητική συμπεριφορά σε μια εσωτερική κατανάλωση. Καθώς γνωρίζουμε ότι έχει πάρα πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή η Τουρκία ανοιχτά, είναι σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Όμως θέλω λίγο να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο πάλι επιμένει να δημιουργεί τελεσμένα. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι όχι μόνο αμφισβητεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά ουσιαστικά, ενώ παρανομεί, εγκαλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί. Δηλαδή, έχει ξεφύγει, νομίζω, η ρητορική της το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε. Η ρητορική είναι ένα μέσο με το οποίο επιδιωκόνται οι σκοποί. Κυρίως στην εξωτερική πολιτική. Δεν είναι πάντως τίποτε τυχαίο. Πριν από λίγο άκουσα στο σταθμό σας για μια πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη η οποία ξέσπασε ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας. Σωστά. Και τον Τσαβούσογλου σχετικά με τη θέση της Τουρκίας και με όλα αυτά τα οποία η Τουρκία επιδεικνύει τον τελευταίο καιρό. Μια καθαρά προκλητική συμπεριφορά η οποία φτάνει στα όρια του εξαιρετικά επικίνδυνου για αναμέτρηση και δημιουργία ενός επεισοδίου θερμού. Όσο και αν στην προκειμένη περίπτωση εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο επεισόδιο
δεν πρόκειται να εκδηλωθεί παρά τις προθέσεις της Τουρκίας πάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Γίνεται αγώνας με κάλος για να προκληθεί μια κατάσταση τέτοια. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό το πράγμα όταν, παραδείγματος χάρη, σήμερα επίσης πληροφορήθηκα ότι παραλαμβάνει 6 ολοκένουργια υποβρύχια τελευταίου τύπου, που βέβαια σκοπό έχει να τα χρησιμοποιήσει στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Ναι. Όπως επίσης το γεγονός ότι αναμειγνύεται σε όλες αυτές τις εστίες τις καινούργιες, όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Αρμενία, όπως είναι το Ιράκ, όπως είναι η περιοχή της Συρίας, σε όλες ανεξαιρέτως αυτές αναμειγνύεται. Και αυτό βέβαια το θέμα, για μένα προσωπικά έτσι όπως ακριβώς το εξετάζω, δεν έχει να κάνει τόσο με την ελληνοτουρκική διαμάχη, όσο με ευρύτερους στόχους τους οποίους θέτει. Μάλιστα. Και βέβαια η αλήθεια είναι, και το είπατε και προηγουμένως, ότι η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας είναι πραγματικά άθλια. Και όντως, με βάση τους αριθμούς, είναι άθλια. Αρκεί να δει κανένας την αντιστοιχία ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ με την τουρκική λίρα, για να καταλάβει ότι το τελευταίο τουλάχιστον χρόνο έχει χάσει περίπου 50% της αξίας της. Μάλιστα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Mm-hmm. Και τούτο γιατί οι Τούρκοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα θέματα τα οικονομικά λύνονται με πολιτικά μέσα. Και οι ίδιοι διαθέτουν πάρα πολλά μέσα για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα. Συν το γεγονός ότι έχουν εξασφαλίσει πάρα πολλούς χρηματοδότες. Αρκεί να σας τονίσω ότι η τελευταία επίσκεψη την οποία έκανε ο κύριος Ερντογάν στο Κατάρ συνοδεύτηκε με 15 δισεκατομμύρια οικονομική βοήθεια, την οποία έδωσε ο Εμμύρης του Κατάρ στην Τουρκία για ενίσχυση της οικονομικής της πολιτικής. Και εδώ βέβαια γίνονται πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Μα πώς είναι δυνατόν τώρα να χρηματοδοτεί την Τουρκία και για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα? Η Τουρκία καταρχάς πρέπει ή ενδιαφέρεται να πάρει το ρόλο μιας τεράστιας περιφερειακής δύναμης. Mm-hmm. Ήδη είναι δεδομένο ότι διαθέτει τον 5ο στρατό σε αριθμό, δηλαδή είναι 580.000 ένοπλοι Τούρκοι στρατιώτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό όμως το πράγμα της δίνει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα. Και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη περίπτωση του Κατάρ, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μεγάλη διαμάχη με την Σαουδική Αραβία. Η παρουσία της Τουρκίας στο πλευρό του Κατάρ είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτή τη διαμάχη. Μάλιστα. Και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία φαίνεται σαν τεράστια δύναμη, η Σαουδική Αραβία είναι το δεξί χέρι, το μακρύ χέρι των Αμερικανών στην περιοχή του Κόλπου. Που σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι η πολιτική τους, η πολιτική δηλαδή της ανάμιξης, σαν αντικειμενικό σκοπό φαίνεται ότι έχει την δημιουργία μιας εικόνας υπερδύναμης, η οποία αναδεικνύεται όπου υπάρχουν προβλήματα και όπου υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Ναι. Το ίδιο γίνεται στη Λιβύη, το ίδιο γίνεται στον Κάυκασο, το ίδιο γίνεται στο Ιράκ, το ίδιο γίνεται οπουδήποτε. Μάλιστα. Σαν δηλαδή προστασία των μουσουλμανικών πληθυσμών για να φανεί μια υπερδύναμη στο χώρο. Αυτό επιδιώκει. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι σε πολύ μικρότερη κλίμακα και αισθανόμαστε εμείς ότι κινδυνεύουμε. Προσωπικά δεν με απασχόλησε ποτέ το θέμα αυτό. Ξέρετε, ένα επεισόδιο δεν σημαίνει ποτέ πόλεμο. Ναι. Το ένα επεισόδιο όμως σχετίζεται με το πώς θα αλλάξει ένα status quo. Και ποιος θα ωφεληθεί και μη, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Τουρκία επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο για να δημιουργήσει τετελεσμένα. Δηλαδή έχει στοχεύσει το Καστελόριζο όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα λέει στην ανακοίνωσή της στο Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής. Γιατί είναι το μαλακό υπογάστριο της Ελλάδος. Γιατί είναι η περιοχή η οποία βρίσκεται στο ακρότατο όριο του ελληνικού χώρου και είναι φυσιολογικό αυτό να χτυπάει πρώτα. Δηλαδή το πιο αδύναμο μέρος. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και στην Αγέλη, εκείνο το οποίο είναι πιο ευάλωτο είναι τα γέρικα μέλη και τα μωρά. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι, στόχος είναι, βγήκε σε κυνήγι.
Αλλά πέρα από εκεί όμως, πέρα από εκεί, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να πετύχει όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, διότι αυτοί οι οποίοι έγιναν πριν από πάρα πολλά χρόνια δεν έγιναν με αντικειμενικό σκοπό να ανατραπούν κάποια στιγμή, αλλά να παραμείνουν και να διασφαλίσουν ναι. μια πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή χωρίς την Τουρκία. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο επιδιώκει ο Κεμάλ, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, είναι ότι ενδιαφέρεται με κάθε τρόπο να ανατρέψει όλο αυτό το καθεστώς, το οποίο έχει την αφετηρία του στη συνθήκη της Λοζάνης και σωστά. μέχρι σήμερα δεσμεύει την Τουρκία. Ο ίδιος θέλει όλα αυτά τα πράγματα να προσπαθήσει να τα ανατρέψει. Σωστά. Και να διεκδικήσει μάλιστα τη θέση την οποία έχει ο αρχηγός του τουρκικού κράτους και δημιουργός από το 1920. Είναι μια φιλόδοξη πολιτική, η οποία βέβαια έχει και κινδύνους πάρα πολλούς και για τον ίδιο αλλά και για τον γενικότερο χώρο. Όμως θεωρώ ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα αφήσουν σε καμία απολύτως περίπτωση την Τουρκία να μακρηγορεύσει πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό, κύριε Παπακώστα. Θέλω λίγο να πάμε, γιατί ναι. αντιλαμβάνομαι και επειδή μιλάω και με πάρα πολλούς αναλυτές, υπήρξε μία άποψη που μου την είπε ο διεθνολόγος ο κύριος Δρύβας, ότι η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επιβληθούν οι κυρώσεις, να πιέσει, να πει λοιπόν η Τουρκία να τις γράψει τα παλιά της τα παπούτσια τις όποιες κυρώσεις και μετά να πει η Ευρώπη στην Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε αυτό που θέλετε, τώρα βρείτε τα. Από την άλλη όμως θέλω να μου πείτε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η οποία μεσολάβησε υποτίθεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο χώρες και να ξεκινήσουν να πάρουμε μια ημερομηνία διερευνητικών επαφών, δεν είναι εκτεθειμένη? Και γιατί βλέπετε προς το παρόν χλιαρές αντιδράσεις και της Αμερικής? Μα ούτως ή άλλως οι αντιδράσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει πολύ μεγάλη πίεση στην Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διεθνείς συγκρούσεις από την αρχή του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα, η Γερμανία με την Τουρκία πάντοτε βρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία. Σωστά. Και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι υπάρχουν στην Τουρκία περίπου 3 εκατομμύρια άτομα τα οποία είναι ψηφοφόροι. Mm-hmm. Και αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο, το οποίο η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να το εκμεταλλευτεί σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον ένα βασικό θέμα είναι, και μάλιστα αυτό το άκουσα από έγκριτο διεθνολόγο, ότι η Τουρκία έχει διαθέσει, μάλλον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μεγάλες τράπεζες έχουν ομόλογα του τουρκικού κράτους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μια οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη καταστροφή της Τουρκίας θα σημάνει την κατάρρευση πολλών μεγάλων οικονομικών κύκλων της Ευρώπης. Και έπειτα είναι και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η Τουρκία είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ο μεγαλύτερος απορροφητής προϊόντων που παράγονται είτε στη χώρα τους από ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ναι. είτε στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, και απορροφώνται από την Τουρκία και από το τουρκικό κράτος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν και τα οποία συνδέουν τη Γερμανία, όπως είπατε, και την Τουρκία, είναι τεράστια. Και αυτό ακριβώς το πράγμα είναι εκείνο το οποίο κάνει και την κυρία Μέρκελ να είναι εξαιρετικά επιφυλακτική και να αποφεύγει οποιαδήποτε σύγκρουση με τον Ερντογάν. Μπορεί βέβαια να εκφράζει την δυσαρέσκεια ή την αντίθεσή της με κάποια μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη το σημερινό, όπου ο Υπουργός των Εξωτερικών μας δεν πήγε στην Άγκυρα, διότι mm-hmm. θεώρησε ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτε από μια τέτοια διαπραγμάτευση, αλλά πήγε στην Κύπρο και μετά από λίγο έρχεται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσουν ιδιαίτερη πίεση και η Τουρκία το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έχει δηλαδή όλες ανεξαιρέτως τις δυνατότητες οι οποίες τις επιτρέπουν να χειρίζεται την Ευρώπη κατά βούληση.
Μάλιστα. Μπορεί βέβαια τα προβλήματά της να φαίνονται ότι είναι οικονομικά. Δηλαδή η αναλογία στα χρήματα να είναι ή στις σχέσεις της λίρας και του δολαρίου να είναι, πώς να πω, εξαιρετικά δυσμένης για την τουρκική λίρα, πλην όμως αυτό ο ίδιος πιστεύει πολύ καλά ότι έχει τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει και μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Έχει δηλαδή τα εφόδια τα οποία θα του επιτρέψουν να αλλάξει τους οικονομικούς συσχετισμούς. Ωραία. Μπορεί να πιέσει, γιατί δεν είναι δυνατόν να λέμε για τέτοια τεράστια οικονομικά προβλήματα και ο ίδιος να κάνει τέτοιου είδους παραγγελίες. Παραδείγματος χάρη, περίπου 4 δισεκατομμύρια στήχησαν οι SS-40. Η ίδια τους πλήρωσε. Την ίδια στιγμή κατασκευάζει πυρηνικό εργοστάσιο απέναντι από την Κύπρο. Την ίδια στιγμή κάνει φοβερές παρεμβάσεις, οι οποίες σημαίνει τεράστια χρηματικά ποσά. Και εδώ γεννιέται το πρόβλημα. Αν η Τουρκία είχε ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, όπως οι άλλοι πιστεύουν, και εκφράζεται αυτό το πράγμα στην σχέση δολαρίου και λίρας, πού τα βρήκε τα χρήματα για να μπορεί να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι? Και εκεί ακριβώς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, στις σχέσεις με την Ελλάδα, είναι αλήθεια ότι θέλει πάρα πολλά πράγματα να τα αλλάξει. Ήδη από καιρό έχει δημιουργήσει θέμα σχετικά με τη διαχείριση του Αιγαίου, διότι ζητά η γραμμή να ξεκινά από την Αμοργό και να καταλήγει στη Σαμοθράκη. Θέλει όλο το δεξιό μέρος, δηλαδή όλο το ανατολικό Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα δεν μπορεί να συμβεί, διότι αυτό δεν το κέρδισε το 1913 μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Δεν υπάρχει περίπτωση με όσα έχουν αλλάξει από την περίοδο αυτή και δόθε, δηλαδή σε αυτά τα 107 χρόνια, δεν είναι δυνατόν να τα αλλάξει απλά και μόνο με την επιμονή της. Διότι υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία επικαλούνται. Παραδείγματος χάρη ότι ότι είναι εξοπλισμένα τα νησιά. Ναι, αλλά δεν μας λέει η Τουρκία γιατί χρησιμοποιεί τη μεραρχία του Αιγαίου ακριβώς απέναντι από τα νησιά, από την Λέσβο ή από τη Χίο ή από τη Σάμο. Σημαίνει αυτό το πράγμα ότι η ίδια αποτελεί τον κίνδυνο και οι Ευρωπαίοι αυτό το πράγμα το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και είμαι κάθετος σε αυτό το Ωραία. Πράγμα. Άρα, λοιπόν, είναι παιχνίδια. Mm-hmm. Κύριε Παπακώστα, θέλω, και επειδή μας ρωτάνε και ακροατές, αυτό λοιπόν το σκηνικό που στείνεται στο Αιγαίο θα επαναλαμβάνεται? Ποιο θα είναι το τέλος του, αν δεν είναι ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή που θα... Όχι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δεν πιστεύω σε καμία απολύτως περίπτωση ένα θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο θα εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Και σας λέω το εξής. Άμεσος σκοπός είναι να γίνουν φοβεροί εξοπλισμοί. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή παρέλαβε ή θα παραλάβει 18 Ραφάλ. Και θα παραλάβει ταυτόχρονα και 4-5 καινούργιες κορβέτες. Και εδώ αναρωτιέται κανένας, μπορούν να πετάξουν τα Ραφάλ αυτά και να έχουν επιχειρησιακή ικανότητα? Θεωρητικά μπορεί. Όμως, σας λέω το εξής. Αν η Αμερική ως παγκόσμια δύναμη αποφασίσει κανένα από αυτά να μην πετάξει, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά μονάχα να ανεβάσει ένα AWACS από αυτά που έχουν το ταψί από πάνω, mm-hmm. και με το οποίο όλες οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες κόβονται. Που σημαίνει ότι καμία απολύτως δεν πρόκειται από τις δυνάμεις να χτυπήσει την άλλη ή να έχει άλλα πράγματα, εκτός αν αντικειμενικό σκοπός είναι να πολλαπλασιαστούν οι αγορές, οι δικές μας από Αμερικανούς, από Γάλλους και των Τούρκων ανάλογα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, αν οι μεγάλες δυνάμεις δεν το θέλουν και έχουν λόγους συγκεκριμένους να μην το θέλουν, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πιθανότητα, κατά την αντίληψή μου, να γίνει ένα τέτοιο θερμό επεισόδιο. Μάλιστα. Σας λέω και πάλι ότι το θερμό επεισόδιο θα γίνει μόνο στην περίπτωση κατά την οποία θα θέλουν να πιέσουν τη μία ή την άλλη δύναμη για συγκεκριμένους λόγους. Σε εμάς τα κατάφεραν. Το ποσό το οποίο η Ελλάδα θα πληρώσει στη σχέση με τη Γαλλία αγγίζει τα 10 δισεκατομμύρια. Εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα να πληρώσουμε τις συντάξεις. Όμως για το διεθνή παράγοντα αυτό είναι εντελώς ασήμαντο. Μάλιστα. Πιστεύω λοιπόν με κάθε τρόπο ότι αν οι μεγάλες δυνάμεις είχαν διάθεση θα το ρύθμιζαν το θέμα αυτομάτως, αλλά δεν συμφέρει κάτι τέτοιο.
δεν συμφέρει, γιατί θα πρέπει να συντηρείται. Για κάθε ένα από τα F-16 δουλεύουν 180 εταιρείες στην Αμερική και απασχολούνται στις νότιες πολιτείες περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στην πολεμική βιομηχανία. Ποιον συμφέρει αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει ένταση? Προφανώς όχι αυτούς. Σωστά. Άρα λοιπόν... Τώρα, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Όχι, βάζετε μια παράμετρο πολύ σημαντική που την ξεχνάμε, που την προσπερνάμε. Αυτό το εξοπλισμού του... των εξοπλιστικών προγραμμάτων που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και των ισορροπιών που θα πρέπει να συντηρούν, όπως είπαμε, οικονομίες στη Γερμανία, την Αμερική, τη Γαλλία. Και βεβαίως αυτές οι δηλώσεις στήριξης που ακούγαμε τις προάλλες και από τους Γάλλους δεν είναι φυσικά χωρίς αντίκρισμα. Σε καμία απολύτως περίπτωση, διότι οι Γάλλοι θα μας δώσουν αυτά τα συγκεκριμένα αεροπλάνα με την προοπτική ότι θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε την Τουρκία από απόσταση με τα αεροπλάνα αυτά, από απόσταση 100 τόσα χιλιόμετρα. Δεν μας είπαν όμως μπορούν τα αεροπλάνα αυτά να σηκωθούν και να αποκτήσουν επιχειρησιακή ικανότητα αν η Αμερική με τους δορυφόρους που διαθέτει δεν το επιτρέπει. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Είναι ένας αγώνας δρόμου, γιατί σας λέω το εξής, ότι με ένα μόνο αεροπλάνο θα μπορούσαν να γίνουν 2 νοσοκομεία σαν Τουρίου. Μάλιστα. Ξέρετε, έξω από την Πάτρα, το νοσοκομείο το μεγάλο, το πανεπιστημιακό. Σωστά. Με ένα αεροπλάνο, 2 νοσοκομεία. Περισσότερα από 40 σχολεία. Δεν τους ενδιαφέρει όμως ένα τέτοιο πράγμα. Όπως δεν τους ενδιαφέρει η βελτίωση του επίπεδου ζωής του κάθε λαού. Τους ενδιαφέρει η οικονομία τους να μπορεί να λειτουργήσει. Και λειτουργεί όταν έχει τη δυνατότητα το προϊόν που παράγει να το διαθέτει στη διεθνή αγορά. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, φίλοι και φίλες που ρωτάτε εδώ, πήραμε τις απαντήσεις για ποιο λόγο θα συντηρείτε. Ελπίζω, κοιτάξτε, όχι, κύριε Κουνιάκη, είναι η προσωπική ανάλυση που κάνω. Πάντα φυσικά. Στο θέμα αυτό. Πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει. Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ανακοινεί και πάλι το θέμα των προσφύγων. Έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Τι θα τους κάνει για να τους βαστίξει εκεί επαόριστο? Δεν το θέλει. Θέλει να τους διοχετεύσει. Αλλά γιατί τους βαστάει? Τους βαστάει για να μπορεί να πιέσει την Ευρώπη. Αφενός μένει για να παίρνει τα χρήματα της επιδότησης που είναι περίπου 4-5 δισεκατομμύρια, όσο και για να μπορεί σε κάθε περίπτωση να επεμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι πρόσφυγες. Στη Συρία, παραδείγματος χάρη, η παρέμβαση της Τουρκίας είχε ένα βασικό κίνητρο. Την παρουσία περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες Σύρων στο έδαφος της. Άρα λοιπόν αυτό νομιμοποιούσε την παρουσία της εκεί και τη διεκδίκηση ενός σημαντικού μέρους του βόρειου τομέα της Συρίας. Το ίδιο ακριβώς πράγμα θα μπορούσαμε να πούμε και σε άλλες και για άλλες περιοχές. Και έπειτα να σας πω και κάτι άλλο, να μην σας κουράζω, αλλά ξέρετε, η Τουρκία όλες αυτές τις αναμίξεις που κάνει, τις κάνει με αντικειμενικό σκοπό να δώσει τουλάχιστον στις τουρκόφωνες περιοχές την αίσθηση της υπερδύναμης. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μία και δύο αυτές οι τουρκόφωνες. Όλες οι περιοχές της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης που βρίσκονται στα όρια του Νότου, όλες αυτές είναι τουρκόφωνες, είναι μουσουλμανικές χώρες και όλες έχουν σχέση με την Τουρκία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η επίδειξη δύναμης και το γεγονός ότι αντιπαρατάσσεται με όλες ανεξαιρέτως τις δυνάμεις, μηδέ της Αμερικής εξαιρουμένης, βλέπετε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντιτάσσεται και κάνει δηλώσεις οι οποίες είναι πραγματικά ακραίες, ακόμη και με την Αμερική, ακόμη και με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν παίζεται τυχαία, γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε ότι κανένας παράγοντας δεν είναι πιο σημαντικός από την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και αυτό είναι διαχρονικό. Μάλιστα. Η τουρκική εξωτερική πολιτική κινείται όλα τα χρόνια με βασικές στοχεύσεις. Με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μπορεί να υπάρχουν 1,002 προβλήματα, αλλά η πολιτική δεν αλλάζει από το 1930 και δόθε. Άρα λοιπόν η επίδειξη την οποία κάνει η Τουρκία, η λεονταρισμή αυτή η οποία κάνει, σε καμία απολύτως περίπτωση
δεν έχει σκοπό να προκαλέσει η ίδια το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι σαν να παίζει ένα σκάκι που κάνει μία κίνηση για να δει την κίνηση του αντιπάλου. Κάνει κινήσεις, έφτασε έξω από το καθελόριζο στα 6,5 μίλια, δηλαδή ακριβώς στα όρια των εθνικών υδάτων, μόνο και μόνο για να προκαλέσει. Σκεπτόμενη ότι τι θα ήταν εκείνο το οποίο θα κέρδιζε από το γεγονός ότι κάποιος θα αποφάσιζε να χτυπήσει το Γιαβούς ή δεν ξέρω ποιο άλλο, το Roots Race. Ναι. Λοιπόν, παιχνίδι γίνεται. Μάλιστα. Για μένα αυτό δεν μπορεί να έχει ανταπόκριση επαόριστον. Κάποια στιγμή θα σταματήσει, εκτός πια αν ο κύριος Ερντογάν γίνει τόσο πολύ επικίνδυνος, ώστε θα τον αποσύρουν. Πιστεύετε ότι θα συμβεί αυτό, ότι μπορούν? Κοιτάξτε, αυτό το έχω πει σε ένα άρθρο το οποίο είχα γράψει και το οποίο είχε επαναδημοσιευτεί στην ηχό της Σάρδας. Το είχα γράψει τότε με το νόημα «Η δύση ενός άστρου», αναφερόμενος στον κύριο Ερντογάν. Ναι, πιστεύω ότι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή υπηρετεί ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Αν κάποια στιγμή ο ρόλος αυτός φανεί επικίνδυνος ή ο ίδιος αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι οι μεγάλες δυνάμεις επιτρέπουν, είναι σίγουρο ότι θα τον αποσύρουν. Μην ξεχνάτε τι έγινε με τον Σαντάμ. Σωστά. Και ο Σαντάμ ήταν πανίσχυρη δύναμη. Και ο Σαντάμ φαινόταν ότι έχει ένα στρατοκρατικό καθεστώς το οποίο δεν ελέγχεται. Όταν όμως οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι τελείωσε ο ρόλος του, μέσα σε ένα μήνα τελείωσε πράγματι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχει να επιτελέσει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Έπειτα, κύριε Κουνιάκη, να σας πω και κάτι άλλο που ίσως το είχαμε κουβεντιάσει μαζί και διαπροσωπικά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, δεν σας φαίνεται καθόλου παράξενο το γεγονός ότι το Ισραήλ τηρεί συγγήνη χθείος? Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι γίνεται χαμός δίπλα και το Ισραήλ σιωπά? Τι ερμηνεία δίνετε εσείς? Ενώ είναι η μόνη δύναμη η οποία θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί απευθείας με την Τουρκία ή με οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Τι ερμηνεία δίνετε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να αναμειχθεί σε κάτι τέτοιο. Όσο τρώγονται οι αντίπαλοι του, το πρόβλημα γίνεται ευκολότερο για τον ίδιο. Σωστά. Έπειτα αναμορφώνεται το Ισραήλ. Κύριε Κουνιάκη, πριν από 4 χρόνια το Ισραήλ είχε 4,5 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα έχει σήμερα? Ακριβώς 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια. Πολλαπλασιάζεται, οργανώνεται, δημιουργεί ένα πανίσχυρο κράτος. Και επειδή μην ξεχνάτε ότι εκείνα ακριβώς που είναι απροσπέλαστα τα πολεμικά μέσα για όλες ανεξαιρέτως τις δυνάμεις, είναι η πρώτη χώρα η οποία τα έχει. Παραδείγματος χάρη τα F-35 ή πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ είναι πλήρως εξοπλισμένο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ισραήλ αναμένει. Όσο εξοντώνεται οι άλλοι, είτε οι Παλαιστίνοι, είτε οι Σύριοι ή οποιοδήποτε άλλοι, το Ισραήλ έχει κέρδος. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το παιχνίδι με βάση τον Ερντογάν είναι πάρα πολύ πιθανόν να στοχεύει και στη δημιουργία της κατάστασης αυτής η οποία θα εγκαταστήσει, θα εγκαθιδρύσει την ισχύ των Αμερικανών δια του Ισραήλ στην περιοχή της Παλαιστίνης αταλάντευτη και πανίσχυρη. Μάλιστα. Όλα ανεξαιρέτως τα πράγματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Ελπίζω να μην είμαι υπερβολικός σε κάτι. Όχι, πιστεύτε με, είναι ερμηνεία. Η προσωπική μου εκτίμηση την οποία κάνω μετά από πάρα πάρα πολύ μεγάλη μελέτη όλων ανεξαιρέτως αυτών. Ωραία. Που συμβαίνουν στην περιοχή. Επειδή με ρωτάνε εδώ τώρα ακροατές και θέλω να είσαι ξεκάθαρη, θέλω λίγο να μας πείτε, μάλλον εδώ πέρα το είχαμε τώρα, να κάνω τώρα το ερώτημα αυτή τη στιγμή, θέλω λίγο να μας πείτε ποια πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας σε όλα αυτά που περιγράφεται. Δηλαδή, να περιγράφουμε και ακτινογραφούμε όλο αυτό το διάστημα την στάση της Τουρκίας. Η Ελλάδα πρέπει να τηρεί μία σιγή, μία αναμονή και να βασίζεται μόνο, δηλαδή προκαλεί η Τουρκία και εμείς παίρνουμε τηλέφωνο τη Γερμανία και την Αμερική και λέμε τι όχι, κάνει όχι, η Τουρκία. Κύριε Κουνιάκη, όχι, κύριε Κουνιάκη. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική εξωτερική που ακολουθεί η Ελλάδα είναι πραγματικά
πολυσύνθετη, πολυμερής και θέλω να πιστεύω αποδοτική. Και θέλω να σας το πω αυτό το πράγμα χωρίς να λάβετε υπόψη ενδεχόμενη σχέση δική μου με το κυβερνητικό κόμμα. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Δεν το εξετάζω σε καμία απολύτως περίπτωση υπ' αυτή την έννοια. Ξέρω όμως ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, ότι έχει διευρυνθεί ο διεθνής χώρος της Ελλάδος, ότι έχει πλέον μια εξαιρετικά δυναμική παρουσία, η οποία ακούγεται και η οποία είναι σεβαστή. Ναι, πιστεύω ότι όλα ανεξαιρέτως τα προβλήματα δεν λύνονται δια των όπλων. Η διπλωματία είναι εκείνη η οποία επιλύει τα προβλήματα και η Ελλάδα δεν κάθεται αδρανής. Η Ελλάδα κινείται με εξαιρετικά ταχείς και πολυσύνθετους ρυθμούς και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Όλα ανεξαιρέτως αυτά τα οποία βλέπω τον τελευταίο καιρό και προσπαθώ να τα αξιολογήσω με, κατά το δυνατόν, με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα, με πείθουν ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωραία. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι διεθνείς συσχετισμοί δεν έχουν συναισθηματική χρειά καθόλου. Mm-hmm. Ο καθένας κινείται με βάση τα συμφέροντα της χώρας του. Ωστόσο όμως πιστεύω ότι έχουν ανοίξει διευρυμένοι ορίζοντες τον τελευταίο χρόνο, ίσως και λίγο γρηγορότερα, αλλά τον τελευταίο χρόνο είναι πολύ πιο εμφανής γιατί το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί είναι πολύ πιο έντονο. Πιστεύω πάντως ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας κινείται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή εγώ έχω εμπιστοσύνη ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος ή των προβλημάτων κυρίως της περιοχής βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα. Μπορεί βέβαια να υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαφωνεί, αλλά ξέρετε κάτι, η διαφωνία είναι εκείνη η οποία προάγει το διάλογο. Σωστά, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάντα ήθελα να θέσουμε και άλλα τραγούδια και άλλα θέματα στην ατζέντα, αλλά δυστυχώς μονοπολεί το ενδιαφέρον εξωτερική πολιτική. Θα τα πούμε για την Χρυσή Αυγή και για τον κορονοϊό. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Σε τρία λεπτά. Πείτε μου λίγο. Κοιτάξτε να δείτε. Το αναμενόμενο ήταν αυτό. Το αναμενόμενο ήταν. Όλοι ανεξαιρέτως οι κοινωνίες συνειδησιακά είχε απορρίψει όλο αυτό το μόρφωμα για τη στάση, τη συμπεριφορά, την πρόκληση, τη ύβρις, την κατεσχήνη της δημοκρατίας έχοντας αυτά τα θρασίτατα άτομα μέσα στην Βουλή. Δεν σεβάστηκαν σε καμία απολύτως περίπτωση τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, δεν σεβάστηκαν τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν σεβάστηκαν τίποτε ακριβώς από αυτό που αποτελεί τη βάση του σημερινού πολιτεύματος. Κατά συνέπεια, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι αναμενόμενη ή απόλυτα επιθυμητή η σκλήβη τιμωρία για τα πρόσωπα αυτά. Ναι, το περίμενα. Ήθελα με κάθε τρόπο. Γιατί? Διότι υπάρχουν πάντοτε μιμητές. Και πρέπει οπωσδήποτε ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή μια τέτοια απόφαση, να βάλει τα φόπλακα σε τέτοιου είδους όνειρα. Γιατί είμαστε χώρα η οποία από το φασισμό και τον ναζισμό υποφέραμε. Έχουμε χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπους νεκρούς. Έχουμε μια χώρα η οποία καταστράφηκε και έναν κόσμο που θρήνησε 65 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορώ σε καμία απολύτως περίπτωση παρά να θεωρήσω όντως ευτυχή την ημέρα της καταδίκης των προσώπων αυτών. Εκείνο που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι να ακούσω το ύψος της ποινής. Αν και εδώ που τα λέμε, με τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στον ποινικό κώδικα, δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος ότι θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί την ανάλογη αντιμετώπιση με τις πράξεις τους. Θα ήθελα πολύ πιο σκληρή ποινή. Όχι γιατί πραγματικά μπορεί να κάνανε τέτοιου είδους τερατουργήματα, όσο για το γεγονός ότι πρέπει να αποτελέσουν οι άνθρωποι αυτοί ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Μάλιστα. Διότι σκεφτείτε τις πράξεις των ανθρώπων και δεν κουβεντιάζω για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένας ή πέντε ή δέκα ηλίθιοι αποφάσισαν
ένα τέτοιο παλικάρι να το εξοντώσουν και με αυτόν τον τρόπο. Είναι η στάση τους. Είναι η πίεση που άσκησαν σε οποιοδήποτε δημοκρατικό θεσμό. Είναι η βία που άσκησαν. Είναι τα εγκλήματα τα οποία έγιναν, τα ομολογημένα και τα ανομολόγητα. Και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ σαν άνθρωπος που πιστεύω στοιχειωδώς ή μάλλον που πιστεύω απόλυτα στην έννοια της δημοκρατίας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Γιατί δεν ξέρω τι άλλα ένδυκα μέσα έχουν οι άνθρωποι και πόσον καιρό θα παραμείνουν. Γιατί τελικά κάπου είπανε για 1-1,5 χρόνο τελικά ο καθένας από αυτούς θα υπηρετήσει, θα φυλακιστεί και θα παραμείνει έγκλειστο σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα. Θα δούμε. Θα το η δικαιοσύνη δεν με έχει απογοητεύσει μέχρι τώρα. Θα δούμε την ποινή και βλέπουμε. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στον Prisma 91,6. Εδώ θα είμαστε πάντα να συζητάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι χαρά. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν κάποιες θέσεις μου αιρετικές. Η άποψή σας είναι και είναι σεβαστή αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεν η άποψή μου, αλλά πιστεύτε με, πριν διατυπώσω την άποψη αυτή, μελέτησα εκατοντάδες κείμενα, άρθρα και οτιδήποτε άλλο για να μπορέσω έστω και εγώ να κατανοήσω την έκταση του προβλήματος είτε με την Τουρκία είτε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ευρωπαϊκό και τον εσωτερικό χώρο. Ελπίζω με την παρουσία μου κάποιους να βοήθησα να σκεφτούν λίγο παραπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπακώστα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και εγώ κύριε Κουνιάκη σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.